αξιωνόμαστε πάλι από τον Τριαδικό Θεό, δια ευλογιών του Πατέρα Κυριάκου, του εφημέριου μας, σήμερα να εορτάζουμε την απόδοση της εορτής της γεννήσεως, του γενέσεως της Παναγίας μας. Αξιωθήκαμε δεύτερη φορά, μέσα μια εβδομάδα σχεδόν εντός 5 ημερών, να εορτάσουμε εδώ σε αυτήν την Εκκλησία 2 φορές για την Παναγία μας. Και 1.000.000 και 1.000.000 φορές να εορτάζουμε τη μητέρα του Θεού μας, την αληθινή μας μάνα. Τι σημαίνει απόδοση εορτής? Είναι το μεθεόρτιο, δηλαδή είναι η τρίτη φορά που εορτάζουμε εντός των 9 ημερών μια μεγάλη δεσποτική εορτή. Έχει προεόρτια την εορτή, τη μέρα της εορτής έχει προεόρτιο, μια μεγάλη εορτή, και το μεθεόρτιο. Αλλά ονομάζεται και απόδοση της εορτής. Στην απόδοση της εορτής εορτάζουμε κυρίως την ίδια την εορτή, αλλά και το όφελος που αποκομίσαμε από αυτήν την εορτή, από αυτόν το γεγονός. Ποιον το όφελος που αποκομίζει ολόκληρον το σύμπαν και η ανθρωπότητα από το πρόσωπο, από το τιμημένο και αγιασμένο, καθαγιασμένο, το πάναγνο πρόσωπο της του Θεού μας Μητέρας. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Πρώτα, αν δεν γεννιέτουν η Παναγία μας, δεν είχαμε σωτηρία. Δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ο Χριστός. Είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Θεός μας σέβεται την ελευθερία μας. Για να μπορέσει να γεννηθεί ο Χριστός, έπρεπε ένας άνθρωπος να ήταν συμβατός σε καθαρότητα και αγνότητα με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν ήταν συμβατός σε αγνότητα και καθαρότητα, δεν θα μπορούσε να ενωθεί το Άγιο Πνεύμα με έναν άνθρωπο, και για να γεννηθεί ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός, ο σωτήρας του κόσμου, ο αληθινός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, δεν θα μπορούσε να ανέβει στο Σταυρό και, όπως είπε χτες ο πατέρας Κυριάκος, αν δεν μπορούσε να αναστηθεί ο αληθινός Θεός, θα μας εμείνει και εμάς ο Σταυρός. Θα μας εμείνει και εμάς ο Άδης και η κόλαση. Δημιούργησε ο Θεός μας μέσω της αγιοσύνης Του και της παναγάπης Του τη μάνα όλων μας. Τη μάνα που εξασφαλίζει αν η βιολογική μας μητέρα, που στο πρόσωπο της βιολογικής μας μητέρας απεικονίζεται η Παναγία, δεν είπε, και μας εξασφάλισε τη γήινη ζωή, τη γήινη φροντίδα, ως το τέλος της ζωής μας η μάνα μας θωρεί μας το μωρό της, να μην μας λείψει τίποτα. Ως την τελευταία της αναπνοή η μάνα μας φροντίζει και θυσιάζεται για εμάς. Σκεφτείτε που έχουμε τούντη στιγμή αιώνια μάνα που φροντίζει και για τα γήινα μας με τόσα θαύματα. 10 Σεπτέμβρη η Παναγία έσωσε ολόκληρη περιοχή από τους Γερμανούς, όταν μετά από παράκληση στον ναό της εσηκώστηκαν και ήταν μια γυναίκα μπροστά τους και σταμάτησαν τα άρματα που πήγαιναν να κατασπαράξουν μια ολόκληρη περιοχή στη Βόρεια Ήπειρο. Στο τέλος, αντί να τους κατασπαράξουν οι Γερμανοί, έβαλαν τους να τους βοηθούν να απεγκλωβίσουν τα άρματα. Και την επόμενη μέρα απεγκλωβιστήκαν τα άρματα, καταλάβαν ότι ήταν θαύμα της Παναγίας και πήγαν ευχαριστήσαν την ούλη μαζί στον ναό της. Που μια μάνα σπλαχνική διορίστηκε να μας φροντίσει, ώστε τη δύσκολη στιγμή να φωνάξουμε Παναγία μου,
και να επεμβεί, η οποία, μέσω της οποίας ο αληθινός Θεός ελευθέρωσε όχι μόνο το ανθρώπινο γένος, αλλά και το γένος των γυναικών, όταν την εγκατάταξε πιο ψηλά, υπεραγία Θεοτόκος, πιο ψηλά από κάθε άλλο πρόσωπο στον ουρανό. Είναι η δεύτερη τη τάξη μετά την Αγία Τριάδα, μετά τον Θεό, μετά την Τριαδικό Θεό, η Παναγία μας. Και μετά οποιαδήποτε άλλη δύναμη, άγγελοι, αρχάγγελοι, μάρτυρες, άγιοι. Γιατί έχει θρησκείες ως σήμερα που παντρεύκουν τα μωρά 11 χρόνων τα κοριτσάκια που θα θεωρούν να μην έχουν κανένα δικαίωμα. Εγεννήθηκε η Παναγία και διαμέσου της Παναγίας μας εκαθόρισε ο Θεός, εκτός άλλων, τη θέση της γυναικός. Που η θέση της γυναίκας στην Ορθοδοξία δεν είναι ίση με του άντρα. Είναι ανώτερη του άντρος. Γιατί μέσω της γυναίκας γεννιούνται οι άνθρωποι και μέσω της γυναικός γεννήθηκε ο Θεός και είναι η βασίλισσα του κόσμου, η μάνα μας, η Παναγία.